Στο καλύτερο έχει γυρίσει και Ουσμάν Κρουμπάλι, ο οποίος είναι στο τζάμπολ με τον Τζέσι Χαντ. Και είναι λογικό όμως βέβαια για τέτοιους παίκτες, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είναι που θα πάρουν περισσότερο μπάλες, θα φανεί περισσότερο οι προσωπικότητες στις αναμετρήσεις. Έγινε το πρώτο τζάμπολ, πρώτη κατοχή θα είναι για τον Κραυνό, για την ΑΕΚ. Κλέβει ο Χόλισμπορθ από τον Σάιμον Μιχαήλ. Πάει μέχρι το καλάθι, 2-0 μπροστά η ΑΕΚ. Όπα, ο Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος έπεσε πάνω στο διαφημιστικό εδώ του γηπέδου. Με τον Κουρμπάλη στο ζωγραφιστό για τα διεκδίκηση των rebound. Ο Μπράουν έφτασε μέχρι το καλάθι και σκόραρε. 7-0 η ΑΕΚ. Αστοχή το rebound των Μπέρνς. Στυλιανού ο Τόμας. Βάζει μέσα το Μαντοβάνι. Σηκώνεται. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. Και στον ενθουσιασμό ο Σιζόπουλος είδε τον Κρουμπάλι μπροστά του, βγήκε για τρίποντο και σκοράρει! 8-13! Ο Σιζόπουλος είδε τον Κρουμπάλι να του κλείνει τη δίωδο στο καλάθι. Τι έκανε? Εκτέλεσε από τα 6-75. Αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, ναι, θα έλεγα. Πάντως η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Κρουμπάλι είχε 5 ομαδικά με 5 λεπτά να μένουν. Ναι. Κρουμπάλι. Ο Χάν μπροστά του, ο Κρουμπάλι σουτάρει και σκοράρει. Βάζει μπροστά τον κεραυνό για πρώτη φορά. Ο Μπένσον Μίσουλα στη γωνία σου για 3 από τον Τόμας άστοχο. Τρομερές μάχες, πέφτουν κορμιά. Και ο Σιζόπουλος φεύγει στον εθνιασμό για να βάλει την ΑΕΚ μπροστά. 15-16 έχει μείνει κάτω ο Χόλινσμπορ. Μπράουν. Με το ταμπλό άλλο ένα καλάθι από τον Τούκι Μπράουν που ανοίγει τη διαφορά στους 11 πόντους. Για 3 από τη γωνία ο Σάιμον μέσα. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Σάιμον Μιχαήλ, που θυμίζει και κάνει γρήγορα 2 φάουλ. Ο Χόλισμπορθ, ο οποίος μαρκάρει τον Σάιμον τον Μιχαήλ τώρα. Όχι για πολύ. Μπένς Κρουμπάλι με τον Μαντοβάνι. Θα βγάλει στον Μπένς από τη γωνία, σουτάρει για 3 μέσα. 2 συνεχόμενα τρίποντο, ο κερατός στο καλύτερο δυνατό σημείο. Εκεί που η ΑΕΚ δείχνει να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό, έρχεται ο κερατός να βάλει 2 μεγάλα τρίποντα. Πάλι με τον Μαντοβάνι και ξανά στον Μπένς. Σαρπάρει τώρα το σουτ με τη λήξη του χρόνου και θα σκοράρει. Είναι αυτά τα σουτ που έλειψαν του κεραυνού στο πρώτο ημίχρονο. Υποπίεση, μια δύσκολη προσπάθεια. Δεν τα έβαλε ο κεραυνός, το βάζει τώρα στην αρχή. Να δούμε αν θα έχει συνέχεια. Μανολόπουλος και ξανά ο Παντελή. Με τον Πασαλή, το step back σου για 3 μέσα. Είχε το mismatch ο υπέρ του Ιάκωβος Παντελή. Ξανά για 3 ο Μπέρνς, αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. Τρίποντο φάουλ. Χόλινγκσμορτ. Κλείστηκε. Θα δώσει στο Χάν. Αυτός ο Μανολόπουλος στα για 3 μέσα. 46-50. Ο Κρουμπάλι κόπηκε από τον Μανολόπουλο. Ο Χόλινγκσμορτ έμεινε όρθιος. Σιζόπουλος για 3 από τη γωνία μέσα. Τι παιχνίδι βλέπουμε. Πασαλή και πάλι στον Τίγκα. Ψάχνει τον Κρουμπάλι. Τώρα θα περάσει η πάσα. Κρουμπάλι με τον Χάν. Τίγκας για 3 μέσα. 55-57 με τον τρίποδο του Τίγκα. Τα πράγματα είναι οριακά και η ΑΕΚ έχει λίγους πέτρες. Το κλέψιμο. Ο Πασαλής θα ισοφαρίσει. Τρομερή άμυνα από τον κεραυνό. 57 όλα. Ο Χόλινγκσμορθ περνάει τον Τίκα, καλάθι και φάουλ, 57-59. Τον ανάγκασε ο Ιγκά να σπρώξει τον αντίπαλο του και να κάνει επιθετικό φάουλ. Μπαίνει από την κορυφή για 3 μέσα. 60-63. Οι βολές διαφορά πάει 4, θα δούμε. Παντελή στον Μπράουν, πιέζει ο Τίκας. Θέλει να του κλέψει, ο Μπράουν κρατάει, δυσκολεύεται, περνάει στον Παντελή. Παντελή γλιστράει, αλλά πέει, πάει πάρα στο Χόλινγκσμορθ που θα βάλει ένα τρομερό καλάθι. 65-69, τι έβαλε ο Χόλινγκσμορθ.
Απίστευτη φάση. Γλίστρησε ο Παντελή. Η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Χόλισμπορντ, σαν από μηχανίστριο, πήρε την μπάλα. Έβαλε μπροστά την ΑΕΚ με τέσσερι. Κοιτάξτε εδώ, πέρασε οριακά το κέντρο η ΑΕΚ. Ο Παντελή πέφτει. Η μπάλα πάει στο Χόλισμπορντ. Μπροστά στο Κρουμπάλι. Και τον Τόμας καταφέρει να σκοράρει. Η διαφορά στου τέσσερι πόντου. Εντάξει, τυπικά είναι αυτά. Ο Μπένσακ πάει για την επαναφορά. Τον Τίγκα. Ο Τίγκας περνάει, πάει σε ένα γρήγορο καλάθι. 67-69. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. 11 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Μίσουλα. Τον Μπέρνς. Θα πάει προς τα μέσα ο Μπέρνς. Θα πάει σε δίποντο. 69-70. Επαναφορά από τον Σιζόπουλο. Φάουλ πάνω στον Μπράουν από τον Τίγκα. Δεύτερη βολή του Μπέρνς που την πετάει όπως όπως η μπάλα. Το rebound από τον Χάν. Και το φάουλ για τον Αυστραλό. Εντάξει, θα ακούσει και η κόλλα της Ρεματζιά, αλλά δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Θα έχουμε πρώτα τις βολές του Χάν. Αστόχησε επίτηδες τη βολή ο Μπέρνς. Αυτή ήταν τελικά η επιλογή του. Για να γίνει είτε το επιθετικό rebound είτε το φάουλ. Διότι στην επαναφορά μετά τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ζητούν από τον πάγο της ΑΕΚ να κάτσουν κάτω οι διαιτητές. Ο Γκρέσαμ Κουτσός έχει μπει στο παιχνίδι για να παίξει ξανά. Βλέπουμε ξανά το φάουλ που την άστοχη βολή του Μπέρνς και το φάουλ που κέρδισε ο Τζέσι Χάν. Που είναι στη γραμμή των βολών. Πόσες έχει ο Χάν σήμερα? Μία σημεία. Μάλιστα. 11 πόντι, 6 rebound, μία βολή. 85% στα play-off από τη γραμμή. Αλλά αστοχήσει πρώτη. Και τώρα ο Κεραυνός μένει ζωντανός ακόμα και να αστοχίσει στη δεύτερη με ένα τρίποντο. Ο Μπάζερ Μπίτερ μπορεί να τον στείλει στην παράταση. Το θέμα είναι μπορεί και να αστοχίσει επίτηδες. Ναι, και αυτό. Να αστοχίσει επίτηδες. Είναι λίγος ο χρόνος. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Κεραυνό. Ο Χάν. Χάνει και τη δεύτερη. Ο Κρουμπάλι ένα Μπάζερ Μπίτερ. Δεν φτάνει μπάλα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για το 2022-2023. Μια τρομερή νίκη μέσα στο Στρόβολο, παρά τα προβλήματα, παρά το πώς κύλησε το παιχνίδι, την πίεση που έβαλε ο Κεραυνός, παρά τις δύο συνεχόμενες νίκες του Κεραυνού. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που απείλησε να κάνει ολική επαναφορά για να πάρει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την νίκη σήμερα εδώ στον Στρόβολο. Τι όπως φινάλε, έκανε και πριν δύο τι χρόνια. Τι φινάλε, Αντώνη, απίστευτο.